Τρίτον Πιπέρας, πρόεδρος Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών. Σήμερα κάνουμε αυτή την συγκέντρωση και διαμαρτυρία επειδή πρόκειται να ανοίξει ο τουρισμός, δυστυχώς χωρίς να έχουν υπολογίσει καθόλου τους διπλωματούχους ξεναγούς και τον περιηγητικό τουρισμό, ο οποίος πέρσι δεν λειτουργήσε καθόλου, ακριβώς επειδή τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυαν ήταν εντελώς ανεδαφικά, με διαφορετικό αριθμό ξεναγουμένων, maximum μέχρι 18 άτομα στους αρχαιολογικούς χώρους και maximum μέχρι 8 άτομα στα μουσεία. Με αποτέλεσμα ένα απλό tour για αδελφούς, για παράδειγμα, να χρειάζεται μέχρι 4 ξεναγούς για να λειτουργήσει. Γι' αυτό το λόγο ο ξεναγός έμεινε άνεργος για πάνω από 16 μήνες, στο 100% η ενεργία, και δυστυχώς αυτό που πήραμε για τους 16 αυτούς μήνες σαν οικονομική βοήθεια από το κράτος ήταν συνολικά για όλους αυτούς τους μήνες 2.900 ευρώ, που είναι κάτω από 190 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, ο κλάδος μας δεν έχει ενταχθεί στους κορονοϊόπληκτους, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να διευκολυνθούμε ούτε σε θέματα δανείων, ούτε στο ενίκιο. Δεν υπάρχει καμία προστασία και όλος ο κλάδος αυτή τη στιγμή υποφέρει. Οι σχεδόν 3.000 διπλωματούχοι ξαναγοί βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας εδώ και μήνες.